Μπορεί τα χαμόγελα να περίσεψαν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μπλίνκεν, όμως δεν συνέβη το ίδιο λίγες ώρες νωρίτερα στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, ο Άντονι Μπλίνκεν ξεκαθάρισε ότι το τουρκικό αίτημα για την προμήθεια μαχητικών F-16 θα πάει στο Κογκρέσο μόνο αν η Άγκυρα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στην ανακοίνωση μάλιστα του State Department για τις συναντήσεις δεν υπάρχει καμία αναφορά στα F-16, αλλά μόνο στο θέμα της Σουηδίας. Ο Υπουργός Μπλίνκεν και ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν συνέχισαν τις συζητήσεις για τη σύγκρουση στη Γάζα. Συζήτησαν επίσης κοινές προτεραιότητες ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης των τελικών βημάτων για την επικύρωση της προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα ανέφεραν ότι ο κύριος Φιντάν μετέφερε στο συνομιλητή του ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας των F-16. Το κλίμα, όπως αποτυπώνεται και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Amerikalı dostlarımız buraya böyle beyaz üstüne mavi kravatla gelmesinde bir sonraki duraklarının Yunanistan'ın işareti midir yoksa bayraklarındaki o küçük mavi ikonu mu temsil eder bilmiyorum ama Sayın Fidan bu hareketiyle bence 80 milyonun asıl yapmak istediğini de göstermiş. Kendisine de havalimanı amirini göndererek asıl verilmesi. Türk-Yunan ilişkilerinde endişe ettiğimiz bizim şey ne? Amerika'nın gölgesi. Şimdi oradaki Yunan lobisi. Όπως υπογράμμισε μιλώντας στο Open ο Έντι Ζεμενίδης, ένα από τα κορυφαία στελέχη του ελληνοαμερικανικού λόμπι, οι ενστάσεις που υπάρχουν στο Κογκρέσο για την Τουρκία είναι πολλές και αφορούν την πολιτική που ακολουθεί στην ευρύτερη περιοχή απέναντι στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει τα F-35. Η Τουρκία έχει πρόβλημα με το Κογκρέσο και πρέπει να πάρει πολλά βήματα και κάθε μέρα. Θυμώνει, κάνει κάτι να τσαντήσει πιο πολύ το Κογκρέσο. Αφού πήγε σε αυτή τη συνάντηση τώρα την εικόνα που βλέπουμε τον κύριο Φιντάν και τον κύριο Μπλίνκεν, ο Φιντάν έκανε κριτική στο Ισραήλ και δεν είπε τίποτα εναντίον του Χαμάς. Η ανοιχτή στήριξη της Άγκυρας στη Χαμάς είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια που υπάρχει για το Αμερικανικό Κογκρέσο σε σχέση με την Τουρκία. Και αν αυτό δεν αλλάξει, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δρόμος για τα F-16 θα ανοίξει διάπλατα, ακόμα και αν ο Ερντογάν πει το ναι για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.